μετά από αυτή την ανακοίνωση, δύο μέρες μετά, με πολύ γρήγορα ανακλαστικά, ο Γενικός Γραμματέας έδωσε απάντηση και που εμείς σήμερα θα απαντήσουμε, γιατί το οφείλουμε μόνο σε εσάς, όχι στη Δημοτικιάρχη. Και πριν δώσω την απάντηση, με ενημέρωσαν ότι κάποιος δημοσιογράφος χθες το βράδυ έκανε μια ανακοίνωση. Τώρα δεν ξέρουμε με ποιο ρόλο την έκανε, ότι βρέθηκε κάποτε σε μια συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με υπηρεσιακούς παράγοντες και τους διευθυντές. Λέει εντελώς τυχαία. Εμείς γνωρίζουμε, γιατί το είχαμε καταγγείλει από το καλοκαίρι, ότι ονομά. Δεν βρέθηκε εντελώς τυχαία. Ήταν εκεί και είπε ότι θύμωσε πολύ. Θύμωσε πολύ, λέει, γιατί οι συνάδελφοι, 9 διευθυντές, αντιστέκονταν, λέει, στον Δήμαρχο, όπως μου το είπαν, και του φέρνανε συνέχεια αντιρρήσεις. Εγώ ένα θα πω και θα το κλείσω. Δεν μπορεί οι συνάδελφοι να του φέρουν αντιρρήσεις, γιατί κανένα συνάδελφο, όταν μιλάει ο Δήμαρχος, δεν μιλάει αυτό, μιλάει μόνο ο Δήμαρχος. Αυτά και προχωράμε. Και δεν έχει και γνωστικό αντικείμενο. Δεν μπορεί να είναι μηχανικός, δεν μπορεί να είναι φυσικός, δεν μπορεί να είναι χημικός, δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα αντικείμενα όσο τα γνωρίζουν οι επιστήμονες διευθυντές. Και τώρα να δώσουμε μια απάντηση την οποία την ακούτε εσείς. Δεν την έχουμε κοινοποιήσει. Αυτή η απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας αφετέρου ήταν για να διχάσει και άλλη μια φορά τους εργαζόμενους, όπου μεταξύ άλλων έγινε αμφιβολίες για το εάν εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απηχεί το σώμα των μελών των εργαζομένων. Δηλαδή, εμείς που εκλεγήκαμε για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί μας εκλέξατε? Δεν μας εκλέξατε για να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα τα δικά σας? Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή που βγήκε πρέπει κάθε φορά ή κάθε φορά ρωτάει όλο το Δήμο, όλους τους πολίτες του Δήμου, τι πρέπει να κάνει. Όχι βέβαια, γι' αυτό μας εκλέξατε, γι' αυτό τα επόμενα χρόνια είμαστε εδώ. Γι' αυτό όποιος από εσάς έχει προβλήματα, είμαστε εδώ και το έχουμε δηλώσει. Ό,τι θέλετε θα το καρακύρετε και είμαστε εδώ. Γι' αυτό μας εκλέξατε. Ότι η συνεργασία, λέει, της Δημοτικής Αρχής είναι άριστη με τη συντηρητική πλειοψηφία των υπαλλήλων. Αφήστε το αυτό να το ξέρουμε εμείς, που γινόμαστε καθημερινά δέχτες παραπώνου. Αδιαφημίζω μάλιστα το πλεονέκτημα, αυτό θέλω να πω, σε κάποια μέσα, η απάντηση του αξιότιμου Γενικού Γραμματέα να δημοσιεύεται άμεσα σε ολοσέλιδα επιχαίους τίτλους, ενώ η δική μας, γνωρίζετε ότι δεν πέφτηκε σε καμία εφημερίδα, μόνο από μια εφημερίδα τοπική, και αυτό λίγο θα μου πείτε, θα ήταν πολύ έστω και έτσι. Σε site πέφτηκε μόνο ένα site, και εμείς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ξέρετε ότι δεν τα έχουμε καλά με το Facebook. Ενώ αυτοί αμέσως θα ανεβάζουν στο Facebook και γνώρισαν από πολλοί συνάδελφοι, με ρωτούσαν, γιατί σας αγράφει αυτά ο Γενικός, τι έγινε, δηλαδή η δική μας. Την ανακοίνωση δεν παίχθηκε, δεν τη διαβάσατε πολύ, ενώ τη δική τους παίχθηκε παντού και έχουν και πρόβλημα. Δηλαδή, αντί να το έχουμε εμείς το πρόβλημα, το έχουν αυτοί. Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάθε εκλεγμένο συμβούλιο με το ενίοτε αντιπροσωπικό εκλογικό σύστημα που ισχύει, είτε πρόκειται για το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ή όποιο άλλο, διαχειρίζεται και αποφασίζει σε ανοιχτές συνεδριάσεις για τα ζητήματα που προκύπτουν ακριβώς επειδή εκφράζει αναλογικά όλο το σώμα των ψηφισάτων, είτε πρόκειται για τα μέλη ενός συλλόγου, είτε για τους πολίτες μιας πόλης. Προκειμένου λοιπόν να άρουμε τις αμφιβολίες σας σχετικά με το αν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας απηχεί την πλειοψηφία των μελών μας, θα σας υπενθυμίσουμε ότι στις εκλογές που έλαβαν χώρα τη 15 Δεκεμβρίου, η συμμετοχή των συναδέλφων μας για πρώτη φορά ανήλθε στο εξωπραγματικό ποσοστό 87%. Από τα 550 μέλη ψηφίσανε 480. Αυτό το λέει όλα. Η παράταξή μας έλαβε 80%. Τι άλλο. Οι αποφάσεις μας του Διοικητικού Συμβουλίου συνήθως λαμβάνονται ομόφωνα έχοντας και τη στήριξη της έφερης παράταξης της ΔΑΣΟΝΑ. Όλες οι αποφάσεις μας, ή σας πω το 99%, είναι ομόφωνες.
Η κοπή και για όσου θυμάστε, η κοπή τη Πίτα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο πάρκο τη Σιρή, παρότι είχε ανακοινωθεί επίσημα, έλαβε χώρα, η απουσία του δεν ήταν εκεί. Παραβρέθηκαν όμω πάνω από 200 συνάδελφοι του Δήμου Πύργου, δείγμα τη αποδοχή και τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σουρόγου μα από του εργαζόμενου. Μάλιστα, στου Δήμου Αρχαία Ολυμπία και Ζαχάρο, κατά την κοπή τη Πίτα, εκτό από τη βασική συμμετοχή των εργαζόμενων, παραβρέθηκαν και αξιότιμοι κύριοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, γενικοί γραμματείς και άλλοι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, γεγονός που αποδεικνύει άκαστη συνεργασία Δημοτικής Αρχής και εργαζομένων στους Δήμους αυτούς.